Επιλογές στη σελίδα λήματος. Το περιβάλλον εργασίας της Wikipedia είναι ένα εύχριστο πρόγραμμα το οποίο βελτιώνεται συνέχεια με σκοπό την ευχερέστερη προσθήκη περιεχομένου. Το πρώτο βήμα. Ανοίγουμε έναν φιλομετρητή της επιλογής μας. Πληκτρολογούμε l.wikipedia.org, οπότε και εμφανίζεται η κύρια σελίδα της Wikipedia. Στην κύρια σελίδα βλέπουμε ένα επιλεγμένο λήμα από την κοινότητα με κριτήριο το περιεχόμενό του, την τεκμηρίωσή του και τη γενικότερη εμφάνισή του. Παρακάτω βλέπουμε επιλεγμένα και τρέχοντα γεγονότα και ορισμένες πληροφορίες με τον τίτλο «Γνωρίζετε ότι». Πάνω δεξιά βλέπουμε τον αριθμό των λημάτων που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα στην ελληνόφωνη Wikipedia, τα οποία είναι περίπου 107.000. Ο αριθμός αυτός δεν είναι αμεληταίος, αλλά σίγουρα υπολείπεται των φιλοδοξιών μας. Η αγγλόφωνη Wikipedia έχει πάνω από 4.800.000 λήματα. Στη σελίδα υπάρχει επίσης μια παρουσίαση του εγχειρήματος, ένα κείμενο που αφορά στη συμμετοχή και μια ενότητα που αφορά σε στατιστικά στοιχεία της Wikipedia. Στο κάτω μέρος της σελίδας βλέπουμε ένα κατάλογο των αδελφικών εγχειρημάτων όπως το Wikilexico και άλλα. Ας κάνουμε την πρώτη περιήγησή μας πληκτρολογώντας τη λέξη Ελλάδα στο πλαίσιο αναζήτηση μετάβαση ώστε να δούμε το αντίστοιχο λήμα. Βλέπουμε ακριβώς πάνω από τον τίτλο του λήματος τα εξής. Λήμα. Μας δείχνει το επιλεγμένο λήμα όταν βρισκόμαστε σε μια άλλη επιλογή. Συζήτηση. Ανοίγει την υπάρχουσα συζήτηση που αφορά στο επιλεγμένο λήμα ή ανοίγει μια καινούρια αν δεν υπάρχει. Σημαντικό στοιχείο αλληλεπίδρασης με την κοινότητα, όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας για το περιεχόμενο του αντίστοιχου λήματος. Επεξεργασία και επεξεργασία κώδικα. Η σημαντικότερη και πιο επιθυμητή επιλογή για αρχή είναι η επεξεργασία. Εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα λήμα, να το μεταβάλουμε και να διαγράψουμε ορισμένες παραγράφους του. Ιστορικό. Σημαντική επιλογή η οποία μας δείχνει όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει από ποιο χρήστη και πότε έχουν γίνει από την ημέρα που δημιουργήθηκε το λήμα για πρώτη φορά. Ας δούμε ένα παράδειγμα στο λήμα εξέλιξη. Όπως βλέπουμε, μπορούμε να δούμε τις διαφορές οποιασδήποτε προγενέστερης έκδοσης με οποιαδήποτε μεταγενέστερη επιλέγοντας τις αντίστοιχες κουκίδες. Επίσης, μπορούμε να δούμε τη μορφή μιας παλιάς έκδοσης, στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην επισκεψιμότητα του λήματος, όπως και ποιοι το ακολουθούν. Τέλος, μπορούμε να αναιρέσουμε μια έκδοση όταν κρίνουμε πως η συγκεκριμένη συνεισφορά δεν συνάδει με τα κριτήρια της Wikipedia's. Παραδείγματος χάρη όταν πρόκειται για βανδαλισμό. Η αναίρεση δεν προτείνεται σε πρωτόπειρους χρήστες γιατί μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης με άλλους χρήστες και το κυριότερο μπορεί να είναι αιτία φραγής μας από ένα διαχειριστή όταν επαναληφθεί 3 φορές μέσα σε ένα 24ωρο. Μετακίνηση. Δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του τίτλου ενός λήματος αλλά δεν προτείνεται για νέους χρήστες καθώς η σωστή της εφαρμογή απαιτεί εμπειρία. Συνήθως μετακινούμε μία σελίδα όταν έχει λανθασμένη ορθογραφία, συντακτικά λάθη, είναι γραμμένη με κεφαλαία και όταν πιστεύουμε ότι δεν είναι η επικρατούσα εκδοχή για το συγκεκριμένο λήμα. Παρακολούθηση. Επιλέγοντας παρακολούθηση και εφόσον διαθέτουμε λογαριασμό, τοποθετούμε το λήμα σε μία λίστα ώστε στο μέλλον να μπορούμε να βλέπουμε ό,τι αλλαγές έχουν γίνει στο μεταξύ από την επιλογή «Λίστα παρακολούθησης». Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται το ψευδώνυμό μου όπου εμφανίζονται πληροφορίες για την προσωπική μου σελίδα. Είναι επιθυμητή η δημιουργία προσωπικής σελίδας όπου ο χρήστης παραθέτει πληροφορίες για τις δεξιότητες και γνώσεις του που αφορούν συνήθως τη Wikipedia. Στη σελίδα συζήτησής του μπορούν να του τεθούν ζητήματα από άλλους χρήστες και επιβράβευση των συνεισφορών του. Τέλος, στη σελίδα συζήτησης, ο χρήστης μπορεί να παρουσιάσει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τη μέχρι τώρα συνεισφορά του.
τα μηνύματά μου. Εμφανίζονται τυχόν μηνύματα που αφορούν σε ευχαριστίες από άλλους χρήστες, αναιρέσεις δικών μας επεξεργασιών ή αναφορές που έγιναν από άλλους χρήστες σε σελίδες συζητήσεων στο ψευδώνυμό μας. Το προχειρό μου είναι η σελίδα στην οποία μπορούμε να κάνουμε τις δοκισμές μας για ένα λήμα που θέλουμε να γράψουμε ή να πειραματιστούμε. Οι προτιμήσεις μου. Η σελίδα που μπορούμε να ορίσουμε διάφορες παραμέτρους σε σχέση με το λογαριασμό μας και την εμφάνιση πληροφοριών. Λίστα παρακολούθησης. Μας δείχνει τις τυχόν μεταβολές που έχουν γίνει από άλλους χρήστες σε λήματα για τα οποία έχουμε δηλώσει ότι μας ενδιαφέρει η παρακολούθησή τους. Η συνεισφορά μου. Μας δείχνει μια λίστα με τις τελευταίες 50 συνεισφορές που έχουμε πραγματοποιήσει. Αποσύνδεση. Μας αποσυνδέει από τη Wikipedia. Μπορούμε να πάρουμε και άλλες πληροφορίες από τη στήλη αριστερά. Πλοήγηση. Μας μετακινεί σε διάφορα σημεία όπως αναφέρεται. Συμμετοχή. Πύλη κοινότητας. Μας μεταφέρει σε μία σελίδα με διάφορες πληροφορίες για την κοινότητα και στατιστικού περιεχομένου. Αγορά. Μας μεταφέρει στην αγορά όπου γίνονται οι συζητήσεις των χρηστών για όλα τα θέματα που αφορούν στη Wikipedia. Πρόσφατες αλλαγές. Παρουσιάζει τις τελευταίες 50 αλλαγές που έχουν γίνει από τους χρήστες. Επικοινωνία. Με πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με τη Wikipedia. Δωρεές. Εάν θέλουμε να κάνουμε δωρεά στη Wikipedia. Εργαλεία. Με σημαντικότερη επιλογή τις συνδέσεις προς εδώ, όπου βλέπουμε ποιες άλλες σελίδες έχουν συνδέσμους που παραπέμπουν στην τρέχουσα σελίδα. Αναζήτηση ή μετάβαση. Εδώ πληκτρολογούμε το λήμα το οποίο θέλουμε να δούμε. Εκτύπωση εξαγωγή. Επιλογές που αφορούν στην εξαγωγή δεδομένων είτε σε εκτυπωτή είτε σε αρχείο. Άλλες γλώσσες. Μια λίστα γλωσσών η οποία μας πληροφορεί για το ποιες Wikipedia έχουν αντίστοιχο λήμα. Είδαμε τις αλλαγές που αφορούν στα βασικά μενού της Wikipedia. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε επιλογές που αφορούν στην επεξεργασία λιμάτων. Η πηγή μας είναι η ελληνόφωνη Wikipedia.